Θα καλωσορίσω στη συχνότητα του 984 την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, η οποία αυτό το διήμερο θα βρεθεί στην Κρήτη στα πλαίσια περιοδίας και στα πλαίσια συγκεντρώσεων που οργανώνει και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας για την υγεία. Γιατί υγεία και παιδεία το έχουμε ξαναπεί, δημόσια αγαθά, λέμε τώρα, και όλα είναι επί ξύλου κρεμάμενα. Καλημέρα, κυρία Ρέτζιου. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ θα ήθελα πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω για τις σκέψεις των νοσοκομιακών γιατρών σε σχέση με το ανθρώπινο δράμα στη Συρία και την Τουρκία. Την Τουρκία και τη Συρία. Κοιτάξτε να δείτε, όπως ίσως γνωρίζετε, εμείς σαν νοσοκομιακή γιατροί και η ομοσπονδία μας, ανάμεσα φυσικά και σε άλλους μαζικούς φορείς, σωματείες, συνδικάτα, πήραμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Τουρκίας και της Συρίας που βιώνει πραγματικά αυτή την ανίποτη τραγωδία, και με την ευκαιρία που μου δίνεται θέλω να πω ότι είναι πραγματικά συγκινητική η ανταπόκριση και από εκεί, από τους συναδέλφους υγειονομικούς, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, από το Ρέθυμνο, στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας για την αποστολή ιατρικής βοήθειας. Δηλαδή μέσα σε λίγα 24 ώρα πάνω από 100 συνάδελφοι γιατροί και νοσηλευτές έχουν δηλώνουν έτοιμοι να μεταβούνε ανά πάσα στιγμή στις σεισμόπληκτες περιοχές. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Είμαστε στη συνεχή επικοινωνία εδώ με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, γιατί καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα χρειάζεται οργάνωση. Χρειάζεται να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις και για τη μετάβαση εκεί, αλλά και για την υποδοχή, ώστε πραγματικά να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο αυτή η πρωτοβουλία που έχουμε πάρει. Και το δεύτερο, επειδή σας άκουσα να αναφέρεστε στο μήνυμα της Σύριας, δεν ξέρω το περιεχόμενό του, αλλά θέλω να σας πω ότι είμαστε άνθρωποι και εμείς και μας έχουν ξεχάσει πάντες. Αυτό ακριβώς θέλουμε και εμείς, το έχουμε πει σαν Ομοσπονδία, όχι μόνο σαν Ομοσπονδία, και το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί η περιοδία που θα πραγματοποιηθεί τώρα στην Κρήτη είναι στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ζητάμε να αρθεί άμεσα το απαράδεκτο εμπάρκο και οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο Συριακό λαό ή πανά το Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η αποστολή της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί πράγματι είναι άνθρωποι και εκεί, άνθρωποι που θρυνούν τους νεκρούς τους στα χαλάσματα και που δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Και την ίδια στιγμή θέλουμε να καταδικάσουμε απερίφραστα, δηλαδή προκαλεί αποτροπιασμό, οργή, αγανάκτηση το γεγονός ότι ακόμα και τώρα ο Ερντογάν και η κυβέρνηση της Τουρκίας βομβαρδίζει τις περιοχές τις σεισμόπληκτες. Πολύ σωστή επισήμαση. Κυρία Ρέτζιου, έρχεστε στην Κρήτη στα πλαίσια, όπως είπατε, πολιτικής πρωτοβουλίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, με επίκεντρο τα θέματα της υγείας. Και έρχεστε στην Κρήτη, όπου σε σχέση με άλλες περιφέρειες, υγειονομικά, χάρη στις προσπάθειες γιατρών, εργαζομένων, είναι ένα καλό επίπεδο, με πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένα καλό επίπεδο στα μεγάλα νοσοκομεία. Είναι όμως αυτές οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, για παράδειγμα στην Ιερά Πέτρα, είναι επί ξύλου κρεμάμενη. Αυτή η εικόνα έτει περαιτέρω σε όλη την Ελλάδα. Άρα σήμερα η υγεία πρέπει να είναι από τα πρωτεύοντα ζητήματα, και με δεδομένο ότι οδεύουμε σε εκλογές, μην κρυβόμαστε τώρα. Καταρχήν να πω το εξής, επειδή το προηγούμενο διάστημα αλλά και το επόμενο διάστημα τα σωματεία εκεί, τα εργατικά, τα σωματεία των υγειονομικών παίρνουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της υγείας εκεί του λαού της Κρήτης, που είναι πολύ συγκλονιστική
η συμμετοχή εκεί του, του κόσμου και δείχνει και το δρόμο. Γιατί άλλος δρόμος εκτός από αυτόν δεν υπάρχει, και να μην έχουμε αυταπάτες ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Ένα μικρό σχόλιο που δεν μας επιτρέπει ίσως και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός. Εγώ δεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι είναι καλύτερη η κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου συγκριτικά με τους άλλους νομούς. Ασφαλώς τα προβλήματα είναι εκρηκτικά. Όχι, να μην σας οδηγήσω εγώ σε λάθος συμπέρασμα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι η υγειονομικά η περιφέρεια Κρήτης φαίνεται να είναι σε καλύτερο επίπεδο από άλλες περιοχές, αν θέλετε και λόγω αποστάσεως, με τρομακτικά όμως προβλήματα. Δεν σημαίνει ακριβώς ότι... Ναι. Διαφοροποιήσεις, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Τα προβλήματα είναι παντού οξυμένα. Η κατάσταση είναι που διαμορφώνεται είναι εκρηκτική. Υπάρχουν ωστόσο διαφοροποιήσεις. Αλλού είναι καλύτερα, αλλού είναι χειρότερα τα πράγματα. Χωρίς όμως να αλλάζει το πρόσημο, το οποίο είναι σαφώς αρνητικό. Και εδώ οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα σε βάρος της υγείας του λαού μας, για το οποίο έχουν ευθύνη διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Αν δείτε τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν για το τώρα. Εγώ κοιτούσα τα στοιχεία για την εισηγητική έκθεση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023. Εκεί, αν δείτε, ξέρετε όλοι, λέω καταρχήν να πούμε σε ό,τι αφορά τη στελέχωση και τα κενά που ισχύει στο ακέραιο για όλες τις δομές υγείας και τα νοσοκομεία και στην Κρήτη. Θυμάστε ότι υπάρχει αυτή η δέσμευση για τις προσλήψεις, μία αποχώρηση, μία πρόσληψη. Σας πληροφορώ ότι και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα και επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ούτε καν αυτό δεν τηρείται. Δηλαδή, οι προσλήψεις που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι πολύ λιγότερες από τις αποχωρήσεις και τις συνταξιοδοτήσεις, και αυτό προκύπτει με συγκεκριμένα στοιχεία. Και το λέω αυτό γιατί τώρα προεκλογικά βγαίνουν και τάζουν χιλιάδες προσλήψεις, οι οποίες όμως, πέρα από το ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό των κενών που ήδη υπάρχουν με βάση τους υπάρχοντες οργανισμούς, που είναι και αυτοί πολύ πίσω από τις ανάγκες, αλλά δεν αρκούν για να καλύψουν ούτε καν τις αποχωρήσεις. Και τι μας λένε, αν δείτε αυτά που λένε οι ίδιοι, όλοι τους, και αυτοί και οι προηγούμενοι, στο όριο των αντοχών της οικονομίας. Να αντέξει η οικονομία. Να αντέξει η οικονομία, να γονατίσουν οι εργαζόμενοι, να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα. Είδατε τι έγινε στην Τουρκία. Νομίζω δηλαδή ότι αυτή η ανίποτη τραγωδία που βιώνουν εκεί, είναι οι αναλογίες. Δεν προλάβαμε να επουλώσουμε τις πληγές μας από την πανδημία. Μας αφήνουν εκτεθειμένους και απροστάτευτους απέναντι στα καιρικά φαινόμενα, στους σεισμούς, με κριτήριο τι. Γιατί η πολιτική τους σε όλους τους τομείς που αφορούν τη ζωή μας, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι η υγεία, είτε είναι αντισεισμική θωράκιση, είτε είναι αντιπλημμυρική έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, είτε για τις πυρκαγιές κτλ., είναι το κριτήριο του κόστους όφελους. Εμείς απροστάτευτοι για να προστατευτούν τα κέρδη των λίγων. Αυτά ερχόμαστε να συζητήσουμε εκεί το Σαββατοκύριακο και να καλέσουμε τον κόσμο να πάρει πραγματικά την υπόθεση της υπεράσπισης της υγείας και της ζωής του στα χέρια του. Να πούμε ότι κανένας σωτήρας δεν υπάρχει. Εμείς θα σωθούμε μόνοι μας, και ταυτόχρονα στις εκλογές, ξαναλέω, όποτε και αν γίνουν, να βγει δυνατός ο λαός, και για μας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα, δυνατός λαός σημαίνει δυνατό κουκουέ. Στη Βουλή και στους αγώνες. Κυρία Ρέτζιου, να πάω στη... Προφανώς δεν πάθαινετε σχάση. Έχετε την πολιτική σας... Είναι ιδεολογική. Ναι. Από την άλλη, είστε και πρόεδρος όμως όλων των νοσοκομιακών γιατρών. Ναι, γι' αυτό λέω δεν θα πάθετε σχάση. Με αυτά τα γνωρίσματα, δεν θα πω ιδιότητες. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή τη στιγμή
έχοντας βγει ένα δημόσιο σύστημα στο οποίο έπεσε όλος ο κόσμος και ιδίως ο μη δυνάμενος κόσμος πάνω στην περίοδο της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή πώς θα χαρακτηρίζετε την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας? Είναι ένα σύστημα που πεθαίνει πια? Είναι ένα σύστημα το οποίο οδηγείται σε διάλυση προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων? Είναι ένα σύστημα που αποτυπώνει ότι η υγεία πάβει να είναι δημόσιο αγαθό? Η κατάσταση είναι αφιελτική. Η υγεία ποτέ δεν ήταν, θα έπρεπε να είναι, κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα. Η δωρεάν υγεία, και όταν λέμε δωρεάν υγεία δεν εννοούμε κάποιες, ένα πακέτο παροχών φτηνών υποβαθμισμένων, γιατί πρέπει να το ορίζουμε και το περιεχόμενο, αλλά υψηλού επίπεδου απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας αντίστοιχες με τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η κατάσταση, ναι, είναι εφιαλτική και είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που λέει ότι η υγεία είναι κόστος, πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει οι δημόσιες μονάδες υγείας και τα νοσοκομεία να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια για να εξασφαλίζουν έσοδα από τους ασθενείς, τους οποίους θα τους αντιμετωπίζουν σαν πελάτες, και ταυτόχρονα το κενό που θα αφήνουν οι μονάδες υγείας που θα κλείνουν, γιατί κλείνουν, συρρυκνώνονται, υποβαθμίζονται, θα έρχεται να το καλύψει ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος τρίβει τα χέρια του από τα κέρδη. Το είδαμε την περίοδο της πανδημίας, το βλέπουμε και τώρα. Και έχει αποδειχτεί πια περίτρανα ότι δεν μπορεί να υπάρξει αρμονική συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί ο ιδιώτης που δραστηριοποιείται ένα κριτήριο έχει. Το κέρδος δεν το κάνει για την ψυχή της μητέρας του ή επειδή είναι φιλάνθρωπος, το κάνει για να εξασφαλίσει κέρδος. Και στο πλαίσιο αυτό είναι αδυσόπιτος ο ανταγωνισμός και με το δημόσιο σύστημα υγείας. Τι σημαίνει, δηλαδή, το ένα είναι απλώνει τα πλοκάμια του ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας, την άλλη στιγμή, την ίδια στιγμή όμως και ο ίδιος ο δημόσιος τομέας της υγείας θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια σαν επιχείρηση, που το αν θα έχει στελέχωση, τι εξοπλισμό θα έχει, αν θα προσλαμβάνει προσωπικό, γιατί ξέρετε το επικουρικό προσωπικό πληρώνεται από τα ίδια έσοδα των νοσοκομείων. Θα εξαρτάται από το αν θα εξασφαλίζει να έχει έσοδα. Μάλιστα. Από και αυτό. Την ίδια ώρα κάνουν θράψη, δεν ξέρω αλλού, στην Κρήτη κάνουν θράψη πια τα ιδιωτικά συμφωνητικά δημόσιων νοσοκομείων με γιατρούς και εργαζόμενους. Για να παρέχουν... Γιατρούς, εργαζόμενους, σε λίγο θα έχουμε και τα διαγνωστικά κέντρα, υπηρεσίες υγείας, οι εργολάβοι στα νοσοκομεία, σύντησης, φύλαξης, καθαριότητας. Μάλιστα. Είναι αυτό ακριβώς. Κατ' όνομα δημοσία, και λοιπόν. Η υγεία μας είναι κόστος. Κυρία Ρέτζιο, η υγεία του λαού είναι κόστος. Από την άλλη, ισχύει ότι όλο και περισσότεροι γιατροί και ιδίως νέοι άνθρωποι, γιατί αυτή είναι και η αιμοδοσία σε ένα σύστημα υγείας, το να μπαίνει νέος κόσμος με ειδικότητες. Δεν μένουν, φεύγουν στο εξωτερικό, και εδώ είναι διπλή αιμορραγία, γιατί από τη μία, μέσα από τα χρήματα της φορολογήσης των Ελλήνων πολιτών και καλώς μορφώνονται νέα παιδιά και στο τέλος έτοιμο δυναμικό φεύγει έξω. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε, βέβαια να ξέρετε το πρόβλημα της μετανάστευσης εντός όλων, μετανάστευση αυτό είναι, επιστημονικού και τώρα στη συγκεκριμένη την περίπτωση ιατρικού δυναμικού, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις χώρες και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και σε πολυδιαφημιζόμενα συστήματα υγείας στην Αγγλία, στη Γερμανία και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση τη δική μας, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί ακόμα και οι συνάδελφοι, νέοι συνάδελφοι, που το τολμούν, γιατί πραγματικά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να θεωρείται ότι διαθέτεις τόλμη για να διεκδικήσεις μια θέση στο δημόσιο σύστημα υγείας και πιάνουν δουλειά στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, έρχονται αντιμέτωποι με τραγικές συνθήκες. Και αν θέλετε, επειδή η κυβέρνηση το λέει πολύ συχνά, προκυρήσουμε θέσεις και είναι άγονες, πρώτον δεν προκυρήσει θέσεις, προκυρήσει κάποιες δεκάδες,
τέλος πάντων εκατοντάδες, αλλά γι' αυτό βγαίνουν άγονες. Επειδή ξέρει ο άλλος ότι πρώτα απ' όλα δεν θα μπορεί να ασκήσει την επιστήμη του με σύγχρονους όρους. Ότι θα πηγαίνει και θα παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα. Ότι θα αναγκάζεται να δουλεύει εξαντλητικά ωράρια. Για να μην μιλήσουμε τώρα για τους μισθούς μας, που οι περίφημες αυξήσεις 10% τελικά είναι αύξηση στο βασικό μισθό 5%. Και είναι συνειδητή επιλογή, το γνωρίζουμε. Αν θέλανε, θα μπορούσαν να το ανακόψουν αυτό το κύμα της μετανάστευσης. Στο τέλος θα μας πούν ότι ευθυνόμαστε κι εμείς, που δεν έχουν τα νοσοκομεία, γιατρούς και προσωπικό. Μάλιστα. Έρχεται ένα ερώτημα εδώ από φίλους από την Ιερά Πέτρα, αν θα επισκεφτείτε ως κλιμάκιο και την Ιερά Πέτρα, εκεί που 20.000 κόσμος σε ένα εντυπωσιακό συλλαλητήριο βγήκαν. Το γνωρίζω και αυτό, ναι. Το χαιρέτησα από την πρώτη στιγμή και κάνανε πραγματικά αυτή τη συγκινητική αλυσίδα γύρω από το νοσοκομείο με τα χέρια τους, και πραγματικά είναι μια εικόνα. Πώς είναι η εικόνα τώρα που βλέπαμε στη Συρία με το βρέφος, που οι διασώστες, από το νεογέννητο βρέφος που η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, και εκείνο χέρι με χέρι, αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα. Είναι πολύ πιθανό, ακριβώς τις λεπτομέρειες του προγράμματος δεν τις ξέρω, εκεί οι σύντροφοι θα τις δουν, αλλά είναι πολύ πιθανό. Μάλιστα. Κυρία Ρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και καλή συνέχεια, γιατί βρίσκεστε σε έναν χώρο που τόσο ανάγκη τον έχει αυτό το χώρο, σε αυτόν ακουμπά, μην κοροϊδευόμαστε, στην συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, με τόσα όμως προβλήματα. Και θέλω να το πω αυτό στο πρόσωπό σας, νομίζω ότι χάρη στους ανθρώπους είναι όρθιο ακόμη αυτό το σύστημα, τελικώς. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πολύ. Και τη στήριξη φυσικά του λαού μας, που πραγματικά τα δικά του χειροκροτήματα την περίοδο της πανδημίας και ήταν τα γνήσια και τα ειλικρινή και τα υποκριτικά από τα μπαλκόνια της κυβέρνησης. Πράγματι, χάρη σε αυτές τις προσπάθειες μένει όρθιο το σύστημα υγείας, γιατί είναι και δική μας υπόθεση στο κάτω-κάτω. Τη ζωή μας αφορά. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρέτζιου. Λοιπόν, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.